Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να ανοίξουμε τη συζήτηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχει βγει και το πρόγραμμα. Έχουμε πολλά να πούμε. Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση φυσικά με τον συνεργάτη μας, τον κύριο Μανώλη Μαυράκη, φιλόλογος και διευθυντής των φροντιστηρίων που Καμισάς Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε σήμερα. Με ένα τόνο φωνής που είναι λίγο προβληματικός, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Μια χαρά θα τα πάμε, γιατί έχουμε να πούμε και πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, είπαμε να ξεκινάμε πάντα από την επικαιρότητα. Νομίζω ότι η επικαιρότητα πρώτα απ' όλα μας δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, την οποία κάνουμε αύριο Σάββατο το απόγευμα στο ξενοδοχείο Άτριον. Mm-hmm. Και ουσιαστικά αφορά όλα εκείνα τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις προφορικές ή και τους μικρότερους που είναι στη διαδικασία και αναζητούν την πιστοποίηση ή το χαρτί με το οποίο τελικά θα δώσουν προφορικά εξετάσεις επειδή έχουν κάποιο μαθησιακό πρόβλημα. Είναι μια σπουδαία εκδήλωση την οποία διοργανώνουν κεντρικά τα φροντιστήρια που κάνουν σας. Θα την αναμεταδώσουμε ζωντανά, θα γίνει στο ξενοδοχείο Άτριον και είναι ανοιχτή εκδήλωση για όλο τον κόσμο. Κρατήστε λοιπόν την ημερομηνία, κρατήστε και την τοποθεσία. Σάββατο 30 Μαρτίου, 4 με 6 το απόγευμα. Ανοιχτή εκδήλωση για τους κανόνες λοιπόν της προφορικής εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για πάμε να δούμε και τα προγράμματα, κύριε Μαυράκη. Ναι, ανακοινώθηκαν λοιπόν από το Υπουργείο τα προγράμματα των πανελλαδικών εξετάσεων που αφορούν το Γενικό Λύκειο και το Επαγγελματικό. Αυτή η κάρτα που βλέπετε εδώ αφορά το Γενικό Λύκειο. Ξεκινάει την Παρασκευή. Παρασκευή 7 Ιουνίου. Ολοκληρώνονται στις 18 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια. Εδώ βλέπουμε ανά ημέρα και ανά προσανατολισμό τα μαθήματα που δίνουν οι υποψήφοι πανελλαδικές εξετάσεις. Και αμέσως επόμενη κάρτα περιγράφει το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων για το ΕΠΑΛ. Ξεκινάει το πρόγραμμά τους μία μέρα νωρίτερα, στις 6 Ιουνίου. Ξεκινάνε με τη γλώσσα και τα μαθηματικά και έπονται τα μαθήματα της ειδικότητας που είναι αρκετά. Και ολοκληρώνονται 20 Ιουνίου. Διαδικασία που ολοκληρώνονται στις 20 Ιουνίου. Mm-hmm. 20 Ιουνίου λοιπόν ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις και για τα ΕΠΑΛ. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το πρόγραμμα. Σας θυμίζω βέβαια ότι όλα μπορείτε να τα βλέπετε και στο neakrete.gr, στην ειδική ενότητα που υπάρχει. Και πάμε τώρα να προχωρήσουμε. Πάμε να προχωρήσουμε. Σήμερα είμαστε εδώ για να πούμε για τις σχολές των θετικών επιστημών, ουσιαστικά για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, και να πούμε μερικά πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι κρίσιμα για τους υποψήφιους, για τις επιλογές τους. Να πάμε στην πρώτη κάρτα και να πούμε για τις καθαρές θετικές επιστήμες, τα τμήματα μαθηματικών, εφαρμοσμένων μαθηματικών και μαθηματικών στατιστικής. Θέλω να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια ανάγκη να ανατραπεί ένας μύθος και μια άποψη κυρίως γονέων, μεγάλων ανθρώπων που πιστεύουν εδώ και δεκαετίες ότι αυτές είναι καθηγητικές σχολές, ότι δηλαδή αυτό το πτυχίο διασφαλίζει μια θέση στο δημόσιο ως καθηγητής μαθηματικών ή φυσικής ή χημίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Κουβεντιάζουμε πλέον για εναλλακτικές καριέρες, κουβεντιάζουμε για διαφορετικές επιλογές και συνδυασμούς στη συνέχεια. Είναι πολύ καλές αυτές οι επιλογές, επειδή ακριβώς δίνουν πολλές επιλογές στη συνέχεια. Mm-hmm. Έχουμε τμήμα μαθηματικών στο Ηράκλειο, υπάρχουν τα τμήματα εφαρμοσμένων μαθηματικών, ένα στο Μετσόβιο και ένα εδώ στο Ηράκλειο, για εκείνα τα παιδιά που έχουν αυτό το πρακτικό στοιχείο και αναζητούν την εφαρμογή των μαθηματικών σε άλλους τομείς, όπως την ιατρική, όπως τη ρομποτική κτλ. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και έχουμε τα τμήματα μαθηματικών και στατιστικής, το τμήμα της ΣΑΜΟΥ και τα τμήματα στο Πανεπιστήμιο Πειραιών και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Αυτά τα τρία συγκεκριμένα τμήματα μαθηματικών στατιστικής διασφαλίζουν ένα πολύ σοβαρό επαγγελματικό δικαίωμα στους αποφύτους. Οι απόφοιτοι αυτών των τμήματων εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, που σημαίνει ότι ουσιαστικά είναι οικονομολόγοι. Mm-hmm. Πολύ σοβαρή παρατήρηση. Σοβαρές και πολλές επίσης είναι οι επιλογές μετά από ένα πτυχίο φυσικής. Πτυχίο φυσικής και στη συνέχεια πολλοί τομείς που αφορούν περιβάλλον, που αφορούν τρόφιμα, που αφορούν εφαρμογές διάφορες σε θετικές ή επιστήμες πληροφορικής, δίνουν εναλλακτικές σπουδαίες. Τέτοιες και ακόμα καλύτερες δίνουν τα πτυχία χημίας. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια οι βάσεις αυτών των τμήματων ανεβαίνουν όλο και περισσότερο. Νομίζω σε αυτό το χρηματιστήριο, όπως το λέμε, αξιών και επαγγελματικών αξιών θα έλεγα,
Η χημεία τα πάει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Τελειώνει κανείς χημεία και έχει αυτή την επιλογή, τις πολλές επιλογές, να ασχοληθεί με τρόφιμα, με περιβάλλον, με καλλιντικά, με φάρμακα, με ιατρική. Πολύ σπουδαίες και πολλαπλές οι εναλλακτικές. Βλέπουμε εμείς και τα μόρια δίπλα από πού ξεκινάει έτσι η είσοδος στα συγκεκριμένα τμήματα, όπως παράδειγμα το μαθηματικό, από 10.000 λοιπόν 88 μόρια. Και αν πάμε και στην επόμενη κάρτα, ναι, θα δούμε και τις εναλλακτικές καρδιές που ανοίγουν. Αυτές τις κάρτες που τις κουβεντιάσαμε για πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα περιγράφουν ακριβώς αυτό, δηλαδή πώς ένα μεταπτυχιακό μπορεί να αλλάξει πολύ τη διαδρομή την επαγγελματική. Πώς δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει ένα πτυχίο μαθηματικών, αυτή την κάρτα τη διαβάζουμε από κάτω προς τα πάνω, με τη διαφορετικότητα στο μεταπτυχιακό μπορεί να ασχοληθεί με πολύ διαφορετικούς τομείς. Δεν είναι καθόλου περίεργο να ασχοληθεί ή με τον τουρισμό, ή με τη βιομηχανία, ή με την ναυτιλία, ή με την ενέργεια το περιβάλλον. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό επιβάλλει η αγορά, αυτό επιβάλλει η πραγματικότητα. Μπορεί κανείς να ξεκινήσει από αλλού και να βρεθεί σε μια διαφορετική διαδρομή, αρκεί να τον αφορά, αρκεί να τον ταιριάζει. Πάμε και στους μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπολογιστών. Αυτή είναι μια κάρτα, κυρία Σφακιανάκη, που περιγράφει τις πολλές διαφορετικές επιλογές που έχει κάποιος όταν αγαπάει την πληροφορική. Θέλω να πω στους υποψήφιους ότι σπουδές πληροφορικής μπορεί να κάνει κανείς σε ένα πολυτεχνείο, μπορεί να κάνει κανείς στο δικό μας το τμήμα επιστήμης υπολογιστών, μπορεί να κάνει κανείς ένα καθαρό τμήμα πληροφορικής. Αλλάζουν τα προγράμματα σπουδών, αλλάζουν τα μαθήματα και είναι καλό κάποιος να γνωρίζει τη διαφορετικότητα. Πολλά είναι τα παιδιά που αγαπούν την πληροφορική, που έχουν αυτό το πρακτικό στοιχείο, που έχουν μαγευτεί, αλλά είναι καλό να γνωρίζουν τα διαφορετικά αυτά δεδομένα. Στην πρώτη περίπτωση, για παράδειγμα, να πάμε στην προηγούμενη κάρτα. Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε επιλογές που περιγράφουν τμήματα μηχανικών υπολογιστών στο Πολυτεχνείο, παράδειγμα στην Κοζάνη και στην Πάτρα. Μετά έχουμε τις επιλογές του δικού μας τμήματος, των τμήματων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με άλλα χαρακτηριστικά. Όπως και το τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πληροφορική στον Πειραιά ή πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο ή στο Μακεδονίας είναι επιλογές που διασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου. Είναι κάτι άλλο. Είναι σοβαρό, γιατί είναι επιλογές που συνδυάζουν την πληροφορική με τα οικονομικά. Πολύ σημαντικό. Να δούμε και την επόμενη κάρτα, λοιπόν. Θα δούμε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, την ακριβώς προηγούμενη, για να δούμε και τα τμήματα γεωπονίας, περιβάλλοντος, τα συγκεκριμένες κατευθύνσεις που μπορούν να δοθούν. Αυτή η κάρτα περιγράφει άλλες επιλογές στο δεύτερο πεδίο. Η υπόθεση γεωπονία είναι μια πολύ σημαντική επιλογή. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει ανέβει εκεί που της αξίζει. Υπάρχουν πολύ σπουδαία τμήματα όπως οι τεχνολογίες τροφίμων, όπως οι βιοτεχνολογίες. Τμήματα πολύ σημαντικά με πολύ πολύ θετικό πρόσημο στην αγορά εργασίας. Από εκεί και κάτω έχουμε επιλογές όπως τους μηχανικούς παραγωγής διοίκησης ή τους μηχανικούς οικονομίας διοίκησης. Ενδιαφέρον και αυτές οι επιλογές, με τον αστερίσκο ότι μηχανική παραγωγής διοίκηση βγάζει το Πολυτεχνείο Χανίων με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα μηχανολόγων μηχανικών, πάρα πολύ σπουδαίο. Και εδώ έχουμε προγράμματα σπουδών τα οποία συνδυάζουν προπτυχιακά τους μηχανικούς με τα οικονομικά για τη διοίκηση. Αυτό, να ξέρετε, παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια είναι κάτι που στα προγράμματα σπουδών προτείνεται. Είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε και στην επόμενη κάρτα. Είναι οι δυνατότητες που ανοίγουν λοιπόν από την γεωπονία και τα επόμενα βήματα. Ακριβώς. Πώς γίνεται λοιπόν ένας άνθρωπος με πτυχίο γεωπονίας να βρεθεί στον χώρο του τουρισμού ή στον χώρο των τροφίμων ή στον χώρο της βιομηχανίας ή στον χώρο της υγείας? Φυσικά γίνεται, αρκεί να κάνει το επόμενο σωστό βήμα επιλογής που αφορά το μεταπτυχιακό του τίτλο. Να προχωρήσουμε. Δεύτερο επιστημονικό πεδίο όμως είναι και οι πολυτεχνικές σχολές. Αυτή επίσης είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Καθώς τα τελευταία χρόνια η ζήτηση έχει μικράνει, υποτίθεται ότι είμαστε σε μια ύφεση κατασκευαστική. Να σημειώσουμε ότι όντως την τελευταία διετία κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα. Να πούμε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό πως γεννιούνται καινούργιοι τομείς, πως συνδυάζονται πολύ διαφορετικά πράγματα, όπως είπα προλίγου, το κομμάτι του μηχανικού με το κομμάτι της οικονομίας ή της διοίκησης, ή όπως μπαίνουν σε αυτή την κουβέντα οι καινούργιες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Δεν πάβει να είναι πολύ σοβαρές επιλογές με τις πολυτεχνικές σχολές και ίσως κορυφαίες στα τμήματα των πολιτικών μηχανικών και των μηχανολόγων. Να πω επίσης για τους ηλεκτρολόγους,
Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ουσιαστικά κάνουν σπουδές πληροφορικής. Και οι χημικοί μηχανικοί, παρόλο που δεν υπογράφουν κατασκευαστικές μελέτες, ακριβώς επειδή στο πρόγραμμά τους είναι η χημεία, πάλι δίδεται σε αυτούς πολλές δυνατότητες εναλλακτικές για επαγγελματικές αδρομίες, και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια οι χημικοί μηχανικοί έχουν μια εξαιρετικά καλύτερη πορεία σχέση με τα προηγούμενα. Mm-hmm. Να πάμε παρακάτω. Να πάμε και στην επόμενη κάρτα. Μηχανολόγος, μηχανικός, μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί να καταλήξει ακόμα και στον τουρισμό. Βεβαίως. Είναι πολύ πολύ σπουδαία όλα αυτά. Ξαναλέω, για το εξωτερικό είναι δεδομένα. Ένας μηχανολόγος, ένας engineer, ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη μηχανή, προφανώς ανάλογα με το μεταπτυχιακό του και τις εφαρμογές, μπορεί να βρεθεί σε επαγγελματικούς χώρους πολύ διαφορετικούς. Αυτές είναι καινούργιες ιδέες. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να μπουν στη σκέψη των υποψηφίων και σκέψη των οικογενειών, γιατί πράγματι είναι επιλογές που μπορούν να δώσουν καινούργια πράγματα. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτά είναι ΤΕΗ. Έχουν λιγοστέψει τα ΤΕΗ και θα λιγοστέψουν ακόμα περισσότερο. Θα μείνω μόνο στους τεχνολόγους τροφίμων. Ό,τι αφορά τα τρόφιμα, είναι καινούργιο, είναι δυναμικό. Είναι όλο αυτό, όλη η ελεγκτική διαδικασία ώσπου να βγει ένα τρόφιμο. Είναι η πιστοποίησή του, είναι ο έλεγχος της ποιότητάς του. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Να προχωρήσουμε. Η πρώτη τριάδα περιγράφει το παλιό μικρό πολυτεχνείο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε. Πολιτική, ηλεκτρολόγη και μηχανολόγη μηχανική. Πολύ χαμηλές οι βάσεις, με συγκεκριμένα όμως και περιορισμένα τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, κυρίως των ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανολόγων, που εκπονούν μελέτες αλλά δεν βάζουν την υπογραφή τους για τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους διαδρομής. Η επόμενη τριάδα περιγράφει σπουδές που έχουν να κάνουν με την πληροφορική. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και εδώ θα πούμε για νέα τμήματα που αφορούν το δεύτερο πεδίο. Σημειώσαμε μερικά που νομίζουμε ότι έχουν ενδιαφέρον. Mm-hmm. Καινούργιο τμήμα στη χιοπονία στην Άρτα, επιστήμη τροφίμων. Και διατροφή στην Καρδίτσα το 2020 και στην Άρτα, επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων στο Αργοστόλι, μαθηματικών στην Λαμία και μηχανολόγων μηχανικών στα Ιωάννη. Έφυγαν πολλά τμήματα ΤΕΗ και δημιουργήθηκαν τμήματα πανεπιστημιακά τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Να προχωρήσουμε και να πούμε συγχρόνως ότι αναμένουμε να το δούμε αυτό το μηχανογραφικό επιτέλους, γιατί δεν το έχουν στα χέρια τους υποψήφιοι του 19. Καινούργια τμήματα περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο, φυσικής, επιστήμης αεροδιαστημικής. Δεν έχουν ιδέα για τα προγράμματα σπουδών. Θα τα δουν υποψήφιοι στο μηχανογραφικό, αλλά δεν θα ξέρουν τι ακριβώς είναι. Και αυτό ήταν το σχολείο μας πριν από αρκετές εβδομάδες. Mm-hmm. Οι εκπλήξεις σε αυτά τα παιδιά. Να προχωρήσουμε, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι είναι ακόμα. Είναι άλλη μια κάρτα λοιπόν για το μηχανογραφικό. Αυτά είναι τα ΤΕΗ. Πολλά τμήματα τα οποία καταργούνται και στη θέση τους έρχονται πανεπιστημιακά. Μια πολύ σπουδαία ιστορία και νομίζω ότι κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι όλα αυτά και πολλά περισσότερα θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στην ημέρα καριέρας, γιατί όντως υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα. Πρώτα απ' όλα για αυτό το μηχανογραφικό που αφορά αυτούς τους υποψήφιους, αυτά τα παιδιά που θα δώσουν σε λίγο καιρό εξετάσεις και που έχουν ανάγκη να μάθουν για το περιεχόμενο αυτών των τμήματων, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν να μας μιλήσουν, που είναι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, προφανώς θα περιγράψουν για τους μικρότερους το νέο σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, που βάζει πολλά ερωτηματικά τα οποία πρέπει να απαντηθούν οπωσδήποτε. Και τρίτον, να ξαναπώ ότι με αφορμή αυτή την εκδήλωση υπάρχει δυνατότητα οι μαθητές της πρώτης λυκείου να κάνουν μια επικοινωνία με τα φροντιστήρια που καμισάς και να περάσουν δωρεάν ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Γιατί όλες αυτές οι συζητήσεις έχουν νόημα, έχουν ενδιαφέρον, αλλά πάντα περιγράφουμε επιλογές που πρέπει να ταιριάζουν στην προσωπικότητα του υποψηφίου. Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι μια δυνατότητα που τη δίνουμε με αφορμή αυτή την εκδήλωση, με αυτές πρώτης λυκείου που είναι η κατάλληλη στιγμή πριν κάνουν την επιλογή του προσανατολισμού, να μπορούν να κάνουν ένα τέτοιο αξιόπιστο τεστ προσανατολισμού και να κάνουν επιλογές που σίγουρα ταιριάζουν στα δεδομένα της προσωπικότητάς τους. Κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα. Εμείς φυσικά να πούμε ότι θα είμαστε ξανά μαζί και την ερχόμενη Δευτέρα στις 18:30, σταθερά την ημέρα και στο ραντεβού που έχουμε δώσει. Να είμαστε καλά, θα πούμε και για τις επιστήμες υγείας. Mm-hmm. Και εδώ ζωντανά στο πλατό θα κάνω και επαγγελματικό προσανατολισμό σε εσάς, γιατί νομίζω ότι θα περάσετε ένα τεστ τέτοιο. Ενδεχομένως να αλλάξω καριέρα, δεν ξέρετε ποτέ. Πάντως θα το κάνουμε παρέα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις.